pod.gr. Περιμένοντας να ακούσεις το αγαπημένο σου podcast, κάνε άλλη μια έξυπνη κίνηση. Κατέβασε στο κινητό σου το All Smart App, κάνε εγγραφή και ξεκίνα να συλλέγεις πόντους Smart με κάθε αγορά από τα πρατήρια Shell. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στην χώρα που δεν βαριέσαι ποτέ, ένα πρόσωπο ήρθε καλοκαιριάτικα να ταράξει την εγκοφαντική σιωπή του αντιπολιτευτικού χώρου. Ένα πρόσωπο που όταν προσγειώθηκε την άνοιξη στην Ελλάδα, το μόνο που είχε να μας συστήσει ήταν ο φίλος του, ο σύντροφός του δηλαδή, και η σκυλίτσα τους. Εφοπλιστής με υποτροφίες. Η περιέργεια της κοινωνίας μετατράπηκε γρήγορα σε ενδιαφέρον και από φεγγάρι σε φεγγάρι το πρόσωπο, ο Στέφανος Κασελάκης, έγινε πρόεδρος του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας. Μια άνοδος για το βιβλίο Guinness. Μια άνοδος που γέννησε απορίες αλλά και δοξασίες. Μια άνοδος που απαιτεί εξηγήσεις. Ήταν αρχές Μαΐου, που συναντηθήκαμε. Δεν είναι απίστευτο. Σοκαριστικό. Να πω εγώ τι είδα. Για πες. Λοιπόν, ανοίγει η πόρτα. Μου λες Κασελάκης. Είναι απ' έξω ο Τάιλερ. Ναι. Στο αυτοκίνητο με περίμενε. Στο αυτοκίνητο σε περίμενε. Ναι. Λίγο χαμένος σε ένα στενό δρόμο, Σεβαστοπόλεως. Η Φάρλεϊ στο... Πίσω κάθισμα, δεν θυμάμαι. Πίσω κάθισμα, ναι. Ναι. Μου τους σύστησες και σου είπα τι γυρεύεις στην Αθήνα, τι γυρεύεις στην Ελλάδα. Θυμάσαι τι μου είπες? Όχι. Θέλω να ασχοληθώ με τα δικαιώματα και ο Αλέξης Τσίπρας μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ακούγεται ειλικρινής η απάντηση. Ναι. Έτσι, ναι. Να σου θυμίσω ότι μιλάμε στον Ενικό. Ενικό, εννοείται. Αυτό το απαιτώ να ξέρεις από όλο τον κόσμο. Ναι. Λόγω του ότι στα αγγλικά δεν υπάρχει πληθυντικός. Όχι. Διότι πιστεύω ότι ο σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται με πράξεις και όχι με τυπικότητες. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι που μετράει στο τέλος της ημέρας. Είναι η αυταπάρνηση, η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός. Να σου πω τι μου είπες λοιπόν σε εκείνη την πρώτη ουσιαστικά συνέντευξη. Θυμίζω ξανά, Μάιος, αρκετά πριν τις εκλογές. Τώρα μιλάμε 5 μήνες πριν. Ναι. Μου είπες ότι το 2009 ψήφισες Πασόκ. Mm-hmm. Γιώργο Πανδρέου δηλαδή. Σωστά. Τον ψήφισες γιατί ήταν και αυτός ένα, θα το πω με την αρνητική έτσι, εκφορά. Αμερικανάκι. Α, το ήξερα. Καταρχάς, για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτίκαρο. Ήταν το θέμα της διάβγειας, μεταρρύθμισης. Ναι. Τα έλεγε αυτά. Προοδευτική χώρα, τα έλεγε. Ήταν προφανώς μια πολύ διαφορετική εποχή, mm-hmm. όταν εκείνος ήταν πρωθυπουργός, αλλά αυτή η μεταρρυθμιστική, προοδευτική νοοτροπία ήταν κάτι το οποίο με εξέφραζε. Ναι. Δεν πρόλαβες. Μάλλον δεν ήσουν ποτέ στην Ελλάδα για να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά, ναι. 2-3 πράγματα από αυτά που είπαμε εκείνη τη φορά και μετά θα πάμε στα πιο καινούργια. Μου είπες ότι δεν έχω ξεκάθαρη άποψη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έχω τώρα. Έχεις? Έχω. Ελπίζω να είναι αυτή η άποψη η τελευταία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι. Δεν είναι? Όχι. Όχι. Και θυμάμαι ότι το είχε πει στην εκπομπή σου. Ναι. Στην τελευταία εκπομπή μου είχε πει ο Αλέξης ότι ωραία να το συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν πήγε να φτιάξουμε τα δημόσια πανεπιστήμια. Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς τι πιστεύω αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Ναι. Προφανώς διότι η δικιά μου μόρφωση ήταν σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, με πλήρες υποτροφίες κτλ. Πώς την πήρες εκείνη την υποτροφή, αλήθεια? Ο Ανδρέας Τουρακόπουλος είχε ένα πρόγραμμα στο πανεπιστήμιο του University of Pennsylvania, από το οποίο αποφύτησε και ο ίδιος, mm-hmm. το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, και πληρούσα τις προϋποθέσεις στην ουσία για. Δεν ήταν προσωπική σχέση, δηλαδή. Όχι. Mm-hmm. Η προσωπική σχέση έγινε μετά mm-hmm. την υποτροφία.
Αυτό είναι το ωραίο πράγμα. Είναι ότι έτυχε και έλαβα την υποτροφία του και μετά από αυτό τον γνώρισα και γνώρισα να είναι πάρα πολύ προσιτό άνθρωπο. Τώρα, όσον αφορά στην άλλη ερώτηση, την οποία έκανες. Ναι, στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, αν ο Δρακόπουλος, συγγνώμη, αν έρθει αύριο ο Δρακόπουλος και πει ότι εγώ δεν θέλω πια να ενισχύω τις έδρες στην Πενσιλβάνια και θέλω να ενισχύω μια έδρα στην Ελλάδα και να δημιουργηθεί ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Και εσύ, ως απόφυτος που έχεις λάβει και την υποτροφία του, θα του πεις όχι, στην Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Όπου αυτό το οποίο μου λες είναι ο Ανδρέας Δρακόπουλος, παραδείγματος χάρη, θέλει να φτιάξει μια καινούργια έδρα με ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα και όσο σου λέω να την κάνει ως μέρος του δημοσίου και να μην έχει το πονοκέφαλο της διοίκησης του δημοσίου. Να έχει μια πιο ανεξάρτητη διοίκηση και αυτονομία. Και έτσι οποιοδήποτε φοιτητής είναι στο δημόσιο να έχει πρόσβαση σε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτές οι δωρεές να πάνε στο δημόσιο πανεπιστήμιο αντί στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Να πάνε στο δημόσιο και να έχει πρόσβαση ένας φοιτητής σε ένα έξτρα πρόγραμμα υψηλότερου επίπεδου, το οποίο να μπορεί να γίνεται και με συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια. Εντάξει. Ας μην το συζητήσουμε άλλο. Συμφωνούμε να διαφωνήσουμε δηλαδή. Εμένα με ξαφνιάζει πάρα πολύ ότι ένας άνθρωπος σπουδαγμένος στο εξωτερικό, με υποτροφία, σε καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο, έρχεται στην Ελλάδα... Μη κερδοσκοπικό επίσης. Ναι, και μη κερδοσκοπικό. Έρχεται στην Ελλάδα να μας πει ότι εάν θέλετε τέτοια πανεπιστήμια, πηγαίνετε στην Αμερική και στην Αγγλία, εδώ υποχρεωτικά δεν το λέω αυτό. Θα πάτε στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Δεν το λέω, θα σου πω κάτι. Μα αυτό λες. Εάν ήξερα, εάν ήξερα ότι 5% το ΑΕΠ, ας πούμε συνταγματικά κάπως, θα μπορούσε να πήγαινε για τη δημόσια παιδεία, θα σου έλεγα εντάξει να το σκεφτώ. Τώρα προσεγγίζεις τη σκέψη του Τσίπρα τις τελευταίες ημέρες. Σε ξαφνιάζει. Φοβάμαι πάρα πολύ το σενάριο να έχουμε δύο ταχυτήτων παιδεία στην Ελλάδα. Παιδεία είναι... Γιατί ο ανταγωνισμός δεν κάνει καλό, λέει ο Κασελάκης. Η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Το ρεύμα είναι δημόσιο αγαθό. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Εννοείς να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. Ναι. Ναι. Έχει αποδειχτεί σε διάφορες χώρες και στις ΗΠΑ και στον Ηνωμένο Βασίλειο ότι τα δημόσια αγαθά όταν διοικούνται με όρους κερδοσκοπικούς μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην κοινωνία. Όταν υπάρχει μονοπόλιο όμως του κράτους, μήπως έχουμε άλλα φαινόμενα αντίθετα, δηλαδή συντεχνίες, κομματικό κράτος που ταλιμένεται, δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή του φαξ που δεν ξέρεις τι γίνεται. Το κινητό σου, το έχεις πάνω σου. Κάνω κάτι εδώ πέρα, κάνεις εσύ κάτι. Κάποιος άλλος το ξέρει κατευθείαν. Έχουμε πληροφόρηση σε ζωντανό χρόνο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας για να μπορείς να ελέγξεις σπατάλη και να μπορείς να δεις αν είναι αποδοτική η πόρη μιας επιχείρησης. Για να μην ανοίξουμε όλα τα θέματα. Ναι. Ελπίζω για τον φράχτη του Εύρου που μου είχες πει ναι και για το μετρό στα Εξάρχεια να μην έχεις αλλάξει άποψη, που επίσης μου είπες ναι. Όχι, δεν έχω αλλάξει άποψη. Για τον φράχτη στον Εύρο με ενόχλησε πάρα πολύ η εργαλοποίηση του φράχτη από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Ένα μήνα από τα Τέμπη. Ναι. 31 Μαρτίου πήγε. Τα Τέμπη έγιναν 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Το γεγονός ότι απρόκλητα πάει στα σύνορα, στο φράχτη, για να στείλει ένα μήνυμα τι. Ότι η Ελλάδα αλωτριώνεται στην ουσία. Ένα μήνυμα στο υποσυνείδητο του κόσμου ότι έχουμε αυτό το θέμα και ότι εμείς είμαστε η δεξιά. Ναι. Δεν είναι αυτό αξιοπρεπή στάση προς τις οικογένειες που έχασαν τους συγγενείς τους στα Τέμπη. Ναι. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό και ήταν αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο φράχτη 31 Μαρτίου που με έπεισε να αποδεχθώ τη θέση του επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λέω δεν είναι κοροϊδία οι ζωές του κόσμου. Το μάρκετινγκ και ο αποπροσανατολισμός έχει τα όρια του. Ποιος σε σύστησε στον Τσίπρα? Ο τομέας διαφάνειας, ο Μανώλης ο Καπνισάκης και ο Παύλος ο Πολάκης. Ναι. Που είχες προσωπική σχέση και με τους δύο? Με τον Μανώλη τον Καπνισάκη, ο οποίος στήριξε την οικογένειά μου. Ήταν δικηγόρος της οικογένειας. 20 χρόνια τον τη στηρίζει. Ναι, σωστά. Και ο Μανώλης σου συστήνει τον Πολάκη. Σωστά. Και μετά ο τομέας διαφάνειας στο Προεδρείο, στον Αλέξη Τσίπρα. Ποια κοινά έχεις εσύ με τον Πολάκη? Στον πολιτικό λόγο, ας πούμε. Θυμάμαι ότι μου είχες πει ότι
απεκθάνησε πάρα πολύ την τοξικότητα των social media. Ναι. Ο Πολάκης έχει κατηγορηθεί ακόμα και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για μια τοξικότητα. Λοιπόν, αυτό που με συνδέει με τον Παύλο είναι ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, αλλά και οι δύο πραγματικά εκνευριζόμαστε, το αισθανόμαστε μέσα μας πολύ βαθιά όταν κάποιος κλέβει από τον πλούτο των παιδιών μας. Mm-hmm. Εννοείται πως εγώ έχω άλλο στυλ από τον Παύλο, όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό, αλλά ο Παύλος είναι δυναμικός και προσπαθεί πραγματικά για τον κόσμο που δεν έχει φωνή. Για ένα σύστημα το οποίο είναι στημένο απέναντι στον απλό πολίτη. Και μακάρι να ήταν όλοι οι βουλευτές τόσο γιωμένοι στην κοινωνία. Δεν λέω ο καθένας να εκφράζεται όπως θέλει. Αλλά μακάρι να μπορούσαν να πάλευαν και άλλοι βουλευτές απέναντι σε ένα πελατειακό συγκεντρωτικό σύστημα. Αυτή η σύντροφή σου, δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλω σε εισαγωγικά ή όχι, που μετά την εκλογή σου συνεχίζουν να λένε ότι είναι ο Πέπε Γκρίλο της Ελλάδος, είναι ο Τραμπ της Ελλάδος. Έχουν θέση στο κόμμα? Σου μπορεί αύριο δηλαδή να τους δεις στο συνέδριο για να του πεις γεια σου σύντροφε? Καταρχάς, είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας. Ναι. Δεύτερον, μία από τις συμβουλές που μου έδωσε ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, μου είπε από κάθε έναν να παίρνεις κάτι θετικό. Και νομίζω είναι πολύ σοφό αυτό. Μην ακούς τις άσχημες λέξεις, να ακούς ή τέλος πάντων να λαμβάνεις όπως τα καλά σημεία. Ναι, αυτό. Από κάθε έναν έχεις να λάβεις κάτι καλό. Διάβασες ένα κείμενο ότι βγήκες διαφορετικός από τη συνάντηση με τον Τσίπρα? Σε άλλαξε αυτή η συνάντηση? Δεν νομίζω ότι βγήκα διαφορετικός. Θα μας πεις κανένα μυστικό από τη συνάντησή σας ή να πάρω τον Τσίπρα τηλέφωνο? Εάν λάβω 10% από τις διαφημίσεις σου. το κόμμα έχει ανάγκη τη χρηματοδότηση. Λοιπόν, ο πρόεδρος με βοήθησε στο να μπορώ να ξέρω πού να αρχίσω. Δεν υπάρχει μια εγκύκλωση που σου λέει το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν αλλάζει ένα κόμμα ηγεσία μετά από 15 χρόνια είναι κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σου δώσε το manual δηλαδή. Μου δώσε το χάρτη. Μου δώσε το χάρτη. Το ότι το γραφείο σου πρέπει να έχει μια στελέχωση με αυτές τις δεξιότητες. Χρειάζεσαι ένα άτομο γι' αυτό, ένα άτομο γι' αυτό, ένα άτομο για εκείνο και ένα άτομο για αυτό παρά αυτό. Και μου έδωσε ένα χάρτη. Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί ήξερα, οκ, okay, πάμε κουτί. Κατάλαβες και μπόρεσα να το εκτελέσω. Είναι αλήθεια ότι είχες γράψει ένα καλό κείμενο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Είναι αλήθεια? Είχα γράψει ένα κείμενο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σύγκριση με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Βαγγέλη Μεμαράκη. Μάλιστα. Το 2015 νομίζω. Mm. Αυτό ήταν το κείμενο. Mm-hmm. Και προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλα έλεγε τότε και άλλα έκανε έκτοτε. Κυβέρνησή του έχει υπάρξει πολιτικά επικίνδυνη για τη χώρα, κατά τη γνώμη μου. Όπως είναι αλήθεια, θα περνάω σύντομα, απλώς για να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα που μάλλον αιωρούνται στον δημόσιο διάλογο. Όπως είναι αλήθεια ότι θεωρούσε επικίνδυνο το Βαρουφάκι στο Υπουργείο Οικονομικών. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Το έχεις πει στο Τσίπρα τότε? Όχι, δεν είχες επαφή. Δεν είχα επαφή. Από όλους έτσι τους ήρωες, να πω αυτή τη λέξη, της αριστεράς και του ευρύτερου χώρου της αριστεράς, δηλαδή από Βελουχιώτη μέχρι Παναγούλη, από Μπελογιάννη μέχρι Λαμπράκη, υπάρχει κάποιο πρόσωπο που εσύ θα ξεχώριζες και θα το έχεις αύριο στο γραφείο σου? Για να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα το Βελουχιώτη. Με εκφράζει δηλαδή ο αγώνας που έκανε και πρέπει να μας εμπνέουν αυτές οι φυσιογνωμίες, μεγάλες φυσιογνωμίες, και πρέπει να μετά από αυτή την έμπνευση και αυτή την περισυλλογή να μπορούμε να κοιτάμε νυφάλια τα προβλήματα του τόπου. Πώς θα πας με το χιούμορ? Το χιούμορ. Πώς θα πάτε με το χιούμορ? Νομίζω το πάω εξαιρετικά καλά. Θα σου δώσω δύο σκίτσα. Δεν μ' αρέσει αυτή η άσκηση. Γιατί? Για πες, λοιπόν. Τα έχεις δει? Όχι. Και μάλλον δεν θα πρόλαβες να τα δεις λόγω ότι μάλλον δεν ξεφύλιζες εφημερίδες αυτές τις μέρες. Έκανες προεκλογικό αγώνα. Ναι, σωστό. Το επόμενο βήμα είναι να γίνω πρωθυπουργός.
Ξέρεις πότε έχουν εκλογές στη Νέα Δημοκρατία? Είναι ο Κασελάκης στο γραφείο πλέον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Θα γέλαγες με αυτό το σκίτσο? Ναι, θα γέλαγα, απλά μας υποτιμάνε. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, γκολ μασάκι στην Αμερική και μακρόνιστος στην Ελλάδα. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαι Παναθηναϊκός. Είσαι Παναθηναϊκός, ωραία. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και δεν έχει καμία σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Απλά μεγάλωσα όταν είσαι Παναθηναϊκός. Είμαι Goldman Sachs. Όχι, δεν είμαι Goldman Sachs. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάστηκε εκεί. Είμαι ο άνθρωπος, πάνω απ' όλα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν εργαστεί σε τράπεζες, στον ιδιωτικό τομέα, που είναι προοδευτικοί άνθρωποι και είναι και αριστεροί. Νομίζω και ο Μητσοτάκης είχε εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε τράπεζα. Δεν νομίζω ότι είχε εργαστεί σε τράπεζα. Αλλά δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω και ούτως ή άλλως δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι η εμπειρία μου, πιστεύω ότι μπορεί να διοικήσει τη χώρα καλύτερα από εκείνο. Το πιστεύω ακράτατα αυτό. Και στο τέλος της ημέρας, εγώ έχω επιχειρήσει επίσης. Έχω αρχίσει κάτι από το μηδέν. Το να παίρνεις ένα υπουργείο, παίρνεις ένα έτοιμο μαγαζί. Τώρα. Άργησε το από το μηδέν, τότε εγώ, να δείξεις. Εγώ με αγάπη θα το ρωτήσω. Πιστεύεις ότι τώρα μπορείς να γίνεις πρωθυπουργός αυτή τη χώρα, τώρα? Δεν χρειάζεσαι χρόνο να μάθεις αυτή τη χώρα, να μάθεις το δημόσιο, να μάθεις ποιες είναι οι λακκούβες, να μάθεις πώς λειτουργεί το κράτος? Είναι πράγματα που θεωρείς δεδομένα, τα γνωρίζεις? Εννοείται πως όχι. Γυράσκω αειδασκόμενος. Ποτέ δεν θα με ακούσεις να λέω ότι γνωρίζω τα πάντα. Ναι. Ποτέ. Είναι, και θεωρώ ότι είναι αλαζονικό να είσαι πολιτικός και να λες ξέρω τα πάντα. Διότι στα χέρια σου έχεις τη ζωή του πολίτη. Και άμα λοιπόν νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα και είσαι λάθος... Αρνείσαι να μάθεις. Όχι μόνο αρνείσαι να μάθεις, χαλάς το μέλλον του πολίτη. Αυτό που πρέπει να κάνεις ως πολιτικός και ειδικά σε κυβέρνηση, είναι να κάνεις λιγότερα λάθη. Όσο δυνατόν λιγότερα λάθη, διότι έτσι επιτρέπεις τον πολίτη να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το ότι άμα γνωρίζω την ελληνική πραγματικότητα, νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά καλά. Μία ομάδα η οποία έχει ενσυναίσθηση, καθαρά χέρια και μετά από αυτό τεχνοκρατική επάρκεια, μία τέτοια ομάδα, ένα επιτελείο που έχει στελέχη με αυτά τα κριτήρια, μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά για τη χώρα. Και ειδικά άμα οι αξίες της είναι οι αξίες που έχουμε εμείς στο χώρο μας. Mm-hmm. Είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά ότι είμαι μακρόνιστος στην Ελλάδα, εντάξτε, η πολιτική μου σκέψη μπορούμε να την περιγράψουμε με μία μόνο λέξη. Ανθρωπιά. Αυτή είναι η πολιτική μου σκέψη. Ό,τι κάνω, σκέφτομαι, το κάνουμε με ανθρωπιά. Ναι, αλλά αν μου επιτρέψεις, η ανθρωπιά δεν είναι μια πλήρης πολιτική ατζέντα. Πριν από μερικές μέρες, ένας άνθρωπος που ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι και ακροδεξοί μιλάνε με τον άνθρωπο. Και αυτοί αναφέρουν αυτές τις λέξεις. Δεν σημαίνει αυτό από μόνο του. Τώρα συγκρίνουμε. Ότι σε κάνει αριστερό να μιλάς για ανθρωπιά. Ο καθένας το μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του όπως θέλει. Mm-hmm. Εγώ σου είπα το πώς βλέπω οποιοδήποτε θέμα προκύπτει μπροστά μου από εδώ και πέρα. Okay. Να σου πω πώς σε βλέπουν κάποιοι άνθρωποι έτσι που μπορεί να μην έτυχε να τους διαβάσεις. Έχω ξεχωρίσει 4 κριτικές, και καλές και κακές. Από πού θες να αρχίσω? Πάμε από τις κακές. Από τις κακές. Ναι. Ο Χρήστος Χωμενίδης έγραψε λοιπόν για τον Στέφανο. Τι πιθανότητες δίνεται να τα βροντίξει και να εξαφανιστεί σε 3 ή σε 13 τέρμινα? Να ξημερώσει ένα πρωί και να είναι άφαντος από προσώπου γης. Να τον εντοπίσουν μετά από χρόνια στην Αμερική να παίζει μπάντζο σε συγκρότημα country. Παντρεμένος με γυναίκα, πατέρας τριών παιδιών. Ή στην Αυστραλία να διοργανώνει πρωτάθλημα beach volley με τους Κινέζους τουρίστες. Εντάξει, συγγραφική αδεία τα γράφει προφανώς αυτά. Αλλά για την ουσία, απάντησε έτσι όπως το βλέπει, ότι είσαι ένας περαστικός δηλαδή από τη χώρα που αύριο θα εξαφανιστείς. Μου είναι αδιάφορη αυτή η κριτική, γιατί δεν είναι πραγματική. Δεν έχει βάση στην αλήθεια. Ναι.
Ήμουν ένα παιδί το οποίο ξεριζώθηκε από τον τόπο του. Ναι. Όταν ήταν έφηβος. Δεν είναι λίγο δραματικό αυτό το ξεριζώθηκε, το έχω ξανακούσει. Για μένα ήταν ξερίζωμα. Όταν παίρνει μια αποτροφία και σε πλησιμπάνια. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Η μητέρα μου λύγησε για 3 χρόνια από την κατάσταση. Ναι, αλλά ξερίζωμα λοιπόν... είναι κάτι που συνηθίζουμε να λέμε για τους πρόσφυγες κτλ. Αποδεκτό. Το παίρνω πίσω. Είμαι ένα παιδί το οποίο ξενιτεύτηκε. Ναι, ξενιτεύτηκε, ναι. Εντάξει, ωραία. Άλλη λέξη από ξένο. Εντάξει. Ξεκαθαρίζουμε τις λέξεις. Ναι. Λοιπόν, είμαι ένα παιδί το οποίο ξενιτεύτηκε ως έφηβος. Εδώ πέρα έχει τις ρίζες του. Στη γιαγιά μου, η οποία κοίταται στην Κρήτη, η οποία μου έλεγε τις προσευχές μεγαλώνοντας, στον Όσιο Δαβίδ στην Εύβοια όπου βαφτίστηκα, στο σχολείο μου στην Αθήνα, στους φίλους μου με τους οποίους έχω παραμείνει σε επαφή τόσα χρόνια. Λοιπόν, είμαι Έλληνας και είμαι απόδημος. Και αυτή η περιγραφή, πολύ απλά νομίζω υποτιμά την νοημοσύνη πολλών αποδήμων. Μου ανέφερες πριν για το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Ο Ενεβία. Ναι. Εκεί βαφτίστηκες. Σωστά. Είσαι θρησκευόμενος. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνεις στην εκκλησία, κάνεις το σταυρό σου κτλ. Μάλιστα. Άρα αυτή η δήλωση που έχω διαβάσει ότι έκανες, θυμάμαι την εποχή του Πανεπιστημίου, να έρχομαι εδώ στην Εύβοια, στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, όπου έχω βαπτιστεί και να προσεύχομαι να έχει καλά τους δικούς μου και να μην είμαι γκέι, είναι αληθινή. Ε? Ναι, είναι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό, για χρόνια. Ναι, ναι. Σημαίνει ότι για να μην τους δυσαρεστήσεις, ναι, για να υπακούσεις το πρότυπο που πιστεύεις ότι αυτοί θα είχαν. Αυτό το οποίο περιγράφεις. Όπως και οι περισσότεροι γονείς εκείνη την περίοδο. Αυτό το πρότυπο, ναι, το οποίο περιγράφεις είναι οι χειροπέδες μιας κοινωνίας με προκαταλήψεις. Ναι. Στα δικαιώματα δεν μπορεί να υπάρχει κοντόστρατο. Πρέπει ως κοινωνία να παρέχουμε την πλήρη ισότητα, ανοιχτή καρδιά, αγκαλιά στον κόσμο. Η υποψηφιότητά σου και η εκλογή σου προφανώς είναι απελευθερωτική για πάρα πολύ κόσμο. Δεν το ξέρω αυτό. Μακάρι να είναι. Αυτό νομίζω ότι ακόμα και οι αντίπαλοι σου το αναγνωρίζουν. Δεν ήθελα να... Στον Όσο Δαβίδ αυτές τις σκέψεις που έκανα, τις προσευχές, μέχρι εγώ να καταλάβω για την ταυτότητά μου, τον προσανατολισμό μου, έμπρακτα, ας το πούμε, το 2012. Ήσουν τότε? Τότε ήμουνα 24 χρονών. Τότε τους είπες ότι είμαι ομοφυλόφιλος? Όχι, πριν από 4 χρόνια. Α, τώρα? Ναι, ναι, 31. Το 2012 όμως, που ήμουνα, όπως είπα, 24, ήμουν σε σχέση, μάλιστα, με μια γυναίκα στην Νέα Υόρκη και είχα πολύ μεγάλο άγχος για το πώς θα μπορούσα να μην απογοητεύσω εκείνη, να μην απογοητεύσω τους γονείς μου και συγχρόνως να δουλεύω στην Goldman Sachs σε πολύ ανταγωνιστικές συνθήκες. Ήταν ένα πολύ συμπιεσμένο μείγμα. Ποια ήταν η λέξη που χρησιμοποίησες όταν μίλησες? Στους γονείς μου. Ναι. Μίλησα στην μητέρα μου πρώτα για το επόμενο τέρι, ας το πούμε έτσι. Μου είχε δει ότι περνούσα δύσκολες στιγμές επαγγελματικά με τεράστια πίεση και όταν μιλήσαμε για το τέρι, της λέω «Πειράζει αν είναι άντρας?» Και μου λέει «Τι είπες?» Και ήταν μια αντίδραση η οποία δεν ήταν ιδανική. Αλλά της είπα, λέω, «Μα αφού ξέρεις από το πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκεις, ξέρεις πώς είναι τα πράγματα, νόμιζα ότι περνούσα μια φάση, επειδή είχα πίεση για τη δουλειά». Και εντάξει, προς τιμήν της, εννοείται ότι με φίλησε και είδε ότι έκλαιγα μετά πάρα πολύ, πραγματικά έκλαιγα όλο το βράδυ. Μέσα σε 3 εβδομάδες είχαν γνωρίσει τον Τάιλερ τότε για πρώτη φορά. Δηλαδή ήταν η γνωριμία με τον Τάιλερ που με έσπρωξε στο να εκδηλωθώ. Γιατί συνειδητοποίησα ότι είχα βρει ένα διαμάντι μπροστά μου και ότι όταν βρίσκεις ένα τέτοιο άτομο στη ζωή σου, κάνεις τα πάντα να μην το χάσεις. Ό,τι και να λένε οι άλλοι. Κάνεις τα πάντα να μην το χάσεις. Και άμα υπάρχει κάτι το οποίο εύχομαι, το δικό μου παράδειγμα τώρα, εύχομαι να είναι ένα ξυπνητήρι για τους γονείς να μάθουν να συζητούν με τα παιδιά τους
για αυτό το σενάριο. Ο πατέρας. Είχα πει στη μητέρα μου, δεν το είπα στον πατέρα μου την πρώτη νύχτα, και της είπα να μην του πει τίποτα και ότι θα το έλεγα εγώ. Για ένα μήνα θεωρούσα ότι δεν το ήξερα και ετοιμαζόμουν να το πω και εννοείται ότι η μητέρα μου το είχε πει την πρώτη μέρα. το βράδυ του το είπε. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, και να πούμε και αυτό σαν μάθημα για τους γονείς, ότι εάν το παιδί θέλει να εκδηλωθεί με το δικό του τρόπο σε ένα γονέα ή σε κάποιον άλλον, πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Δεν είναι προσωπικό του γονέα, είναι προσωπικό του παιδιού. Άρα να σεβόμαστε την βούληση του παιδιού για το πώς θέλει να εκδηλωθεί, να είναι αυτός του. Και το άλλο και η δεύτερη συμβουλή που θα είχα είναι μην περιμένετε αναγκαστικά να σας το πει το παιδί σε εσάς. Ναι. Μην περιμένεις να το ακούσεις από το γιο σου, την κόρη σου. Δώστε... Διαβάστε τα μηνύματα. Διαβάστε τα μηνύματα και δώστε μια ζεστασιά. Δώσε ζεστασιά. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Ανθρωπιά. Είδες, πολιτική σκέψη. Ανθρωπιά. Η είδηση κυκλοφορεί από podcast σε podcast. Υπάρχει ένα μέρος που πας να βάλεις καύσιμα και φεύγεις με μια τοστιέρα ή μια ξυριστική μηχανή. Το All Smart σε επιβραβεύει για κάθε αγορά σου από τα πρατήρια Shell, χαρίζοντάς σου συνεχώς πόντους που μετατρέπονται σε μοναδικά προϊόντα. Κατέβασε τώρα το All Smart App στο κινητό σου ή κάνε μια αίτηση στο πλησιέστερο πρατήριο Shell. Τι περιμένεις? Γίνε μέλος και ξεκίνα να κερδίζεις. Να συνεχίσω με κάποια σχόλια που έχω γραφτεί για σένα. Η Σοφία Γιαννακά, επικεφαλή στο η εφημερίδα, στο site. Αναρωτιέται, πώς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα συμβιώσουν με ένα πολιτικό αρχηγό που έχει προτεραιότητα τον Τάιλερ και το γυμναστήριο και όχι τα κείμενα του Μάρξ. Με έναν ηγέτη που θα μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση από τη Βουλή στα 30 δεύτερα του TikTok. Έπαιξες με το TikTok? Δεν έπαιξα, επικοινώνησα. Ναι. Με το TikTok και ενάντια σε όλο το σύστημα. Ναι. Εσωκομματικό και εξωκομματικό. Επικοινώνησα. Okay. Και επίσης δεν επικοινώνησα μόνο στα κοινωνικά δίκτυα. Επικοινώνησα και μέσα στην κοινωνία. Και πόρτα-πόρτα. Έτρεχα. Δεν κρύφτηκα. Εντάξει. Σε άκουσα, ας πούμε, να λες ότι τις διοικήσεις των νοσοκομείων θα τις εκλέξουν οι εργαζόμενοι. Και εργαζόμενοι. Ειλικρινά το πιστεύεις αυτό τώρα? Από το να είναι διορισμένοι δηλαδή, από την κυβέρνηση. Όχι, ναι, αξιοκρατικά. Γιατί δεν μπορεί να διοριστεί κάποιος αξιοκρατικά στην Ελλάδα? Αξιοκρατικά. Πιστεύεις ότι εάν αύριο πεις στους εργαζόμενους ενός οργανισμού εκλέξτε τον καλύτερο, τον πιο άξιο, τον πιο αποτελεσματικό, αυτό θα συμβεί? Ή θα εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ο δικό του και ο Νεοδημοκράτης ο δικό του? Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία στην Ελλάδα που θέλει να ξεφύγει από το ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και το Νεοδημοκράτη στο νοσοκομείο, στο πανεπιστήμιο, στη δικαιοσύνη, στο δημόσιο. Θα απογοητευτείς γρήγορα. Ακριβώς αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Οι συντεχνίες είναι πολύ δυνατές στους δημόσιους οργανισμούς, αλλά το ότι υπάρχουν κομματικοί μηχανισμοί που το πρώτο που κοιτάνε είναι η δική τους επιβίωση παρά το κοινό καλό, επίσης νομίζω δεν τα αφήνει. Μίλησα για το κοινό καλό στην ομιλία μου στο Θυσίο. Ήταν η τελευταία μου ομιλία πριν την πρώτη Κυριακή. Και είπα ότι αυτό είναι που πρέπει να μας εμπνέει. Okay. Το κοινό καλό. Η Νέα Δημοκρατία. Είσαι υπέρ δηλαδή μιας συμμαχίας της λογικής για κάποιους εθνικούς αναρθολογισμούς? Προφανώς είμαι υπέρ της αντεπίθεσης της κοινής λογικής. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να προσβάλλει πολλά συμφέροντα που ευθυγραμμίζονται μαζί της. Και δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Λοιπόν, Νίκος Δρανδάκης. Θα τον έχεις ακούσει. Επιχειρηματίας πετυχημένος στην Ελλάδα. Είχε το Taxi Beat, όλο και κάτι κάνει. Σημαντικό. Και ξαφνικά γράφει ένα κείμενο υπέρ σου. Πολύ φοβάμαι ότι είμαστε πολλοί όσοι έχουμε υποτιμήσει τον Στέφανο Κασελάκη. Μπορώ να φανταστώ τον γκέλ που θα κάνει ο Κασελάκη σε σύγκριση με τον ξύλινο Νίκο Ανδρουλάκη.
όταν θα μιλάνε και οι δύο στη Βουλή ή αλλού. Μεγάλη ζημιά θα υποστεί επίσης και ο Πρωθυπουργός σε αυτά τα κοινά που μέχρι τώρα ήταν το προνομιακό του πεδίο. Ξεκάθαρα είναι καλός επενδυτής. Νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ναι. Να σου πω κάτι. Πώς μπαίνεις στην Goldman Sachs? Με ποιες συστάσεις? Έχεις τους βαθμούς σου από το σχολείο. Ωραία. Από το πανεπιστήμιο. Καλούς βαθμούς. Έχεις... Όχι, δεν αρκεί. Τι άλλο? Και μετά περνάς από μια πολύ διεξοδική διαδικασία συνεντεύξεων. Όπου σε τεστάρουν. Περνάς από 10 συνεντεύξεις. Άρα οι συνεντεύξεις σε βάζουν εκεί. Και έρχονται στο κάμπους. Ναι. Και συστατικές επιστολές. Δεν υπάρχουν συστατικές επιστολές. Για αυτή τηλέφωνα, τη διαδικασία. Είναι καλός μπορεί αυτός, να πάρουν, πάρτε τον. Μπορεί να το προσφέρεις στο ρεζουμέ σου ή στο εισαγωγικό σημείωμα. Ναι. Ότι άμα θέλουν να πάρουν ένα reference, μια επιστολή από κάποιον, μπορούν. Mm-hmm. Αλλά γενικά βλέπουν στην σταδιοδρομία σου στο πανεπιστήμιο και μετά πας από συνεντεύξεις και περνάς από δύσκολα. Για και γιατί κάποια στιγμή κρίθηκε ότι είναι μειωμένη η απόδοσή σου? Αποδίδω σωστά τον όρο? Δεν κρίθηκε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιος το έχει αναλύσει αυτό. Το έχουν γράψει, δεν το ακούσα πρώτα και από μένα. Έχουν γράψει χίλια άλλα πράγματα. Ότι είμαι φυτευτός του Biden ή της Αμερικής. Ότι το ότι γράφει κάποιος κάτι δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Ναι, ναι. Άρα δεν κρίθηκε ποτέ. Δεν διαβάζω και αγγλικά εγώ. Μένεις 5 χρόνια στην Goldman Sachs, διαχειριζόμενος μεγάλο ρίσκο, μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης, λαμβάνεις συστατικές επιστολές για να μπεις στο MIT για μεταπτυχιακό από τους προϊσταμένους σου και είσαι μειωμένης απόδοσης. Όχι βέβαια. Προϊόν marketing. Αυτό χρειάζεται η κεντροαριστερά? Ο διευθυντής ερευνών της CPO, ο Αντώνης Παργυρής. Λοιπόν, άρα αυτό αναφέρεται στο κομμάτι της επικοινωνίας. Ότι είμαι μόνο marketing. Ναι, ότι ξεχωρίζει το marketing. Προσφέρω σε όποιον θέλει και μέσα από το κόμμα την ίδια ομάδα και ας πάνε εκείνοι να κάνουν marketing. Ναι. Ας πάνε εκείνοι να δούμε. Η αυθεντικότητα, η ανθρωπιά είναι που πουλάει, γιατί είναι αληθινό. Μήπως είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός, αναρωτιέται ο Δημήτρης Μαύρος της MRB. Ναι, ο εαυτός μου είμαι. Ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος για τον κομπλιμέντο, φαντάζομαι αυτό εννοεί με αυτό το οποίο λέει. Έχει διπλή ανάγνωση. Έχει αυτή, αλλά έχει την άλλη ότι. Ότι με ψεύτικος. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Είναι πολύ. Είμαι το πιο διαφανές πολιτικό πρόσωπο στην Ελλάδα. Ναι. Για σκέψου το αυτό. Τα αποτελέσματά μου στην ναυτιλία είναι δημόσια, είναι στο χρηματιστήριο στην Αμερική. Δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι πέτυχα στην Ελλάδα κάνοντας λαμογιά ή απατεωνιά. Δεν ισχύει. Μπορεί να δώσει απολογισμό πόσο στήχησε η καμπάνια σου? Νομίζω ότι πρέπει να στήχησε 50.000 ευρώ. Maximum. Ναι. Όλο μαζί. Mm-hmm. Πόσο να κοστίσει μια καμπάνια ενός μήνα με τόσους εθελοντές μέσα? Στη Μακρόνηση που πήγα, δωρεάν πήγα. Ο Ναύαρχος με πήγε εκεί πέρα. Ότι τα πετρέλαια δεν πλήρωσαν. Δεν πλήρωσαν. Ναι, λοιπόν. Ήταν ο Σούλης, ήταν οι δύο άνθρωποι που είχε αυτός, προφανώς. Ναι, είμαστε μια μικρή ομάδα. Ο Μανώλης Καπνισάκης, αφιλοκερδός, συμμετείχε σε όλο το εγχείρημα. Το ίδιο και η Δώρα Ευγέρη. Το ίδιο και η Θεοδώρα Ιτζάκρη. Πολλοί κόσμοι συμμετείχε αφιλοκερδός. Βοήθησαν πάρα πολύ τα τοπικά. Νομίζω ότι όλοι θα αναρωτιούνται, έχεις κάνει εφοπλιστής, πόσα λεφτά έχεις? Δεν θέλω να μου πεις το ποσό που έχεις, ενώ είσαι πλούσιος, είσαι πολύ πλούσιος, είσαι για τα μεγέθη της χώρας μας. Της Ελλάδας. Ναι, είναι καλό να μας δώσεις ένα στίγμα. Νομίζω ότι είμαι πολύ ευκατάστατος. Ναι. Έχω μια ευχέρεια που θεωρητικά δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψω στη ζωή μου. Ωραία. Αλλά όχι ευχαίρεια να δαπανώ απερίσκεπτα. Δεν μπορώ να πάω να αγοράσω σπίτι 4 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Δεν είναι αυτά τα μεγέθη. Είναι αλλά δεν έχεις και ανάγκη να κάνεις αύριο ένα μεροκάματο. Σωστά. Έχω ανεξαρτησία. Δεν έχω καμία εξάρτηση από κανένα. Να υποθέσω ότι ψάχνεις και σπίτι στην Αθήνα. Ναι, πρέπει να νοικιάσω κάτι, νομίζω. Και αυτή η παλιά βίλα έχει πουληθεί. Εδώ και τόσα χρόνια. 20 χρόνια. Τουλάχιστον. Το Μάιο που δοθήκαμε για να κάνω το podcast. Ναι.
Προφανώς δεν έχεις καν στο μυαλό σου την διεκδίκηση αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι θα έμενα στην Ελλάδα. Ναι. Το είχα πει και στον πρόεδρο ότι σε περίπτωση που κερδίζαμε τις εκλογές, ότι θα είχα συμβίβαστο. Και ότι θα μπορούσα μόνο να συμμετέχω ως σύμβουλος στην κυβέρνηση. Ναι. Τώρα έχεις συμβίβαστο. Ενώ έχεις σταματήσει την επιχειρηματική σου δραστηριότητα, θα το κάνουμε πιο λιανά. Όχι, δεν έχω σταματήσει, αλλά δεν έχω κάτι που διοικώ αυτή τη στιγμή κάθε μέρα. Ναι. Είναι αυτό το οποίο έχω χτίσει, στην ουσία είναι σαν αυτόματο πιλότο. Ναι. Ουσιαστικά δεν είναι ασύμβιβαστο αυτό όμως. Είσαι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. Και είμαι πολύ διαφανής. Δεν αφισβητώ αυτό. Αλλά και έχω επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αμερική. Ποιο είναι το πρόβλημα? Οι σύντροφοί σου μήπως έχουν πρόβλημα. Οι σύντροφοί μου έχουν πρόβλημα με την διαπλοκή. Mm-hmm. Την αδιαφάνεια. Mm-hmm. Και εγώ έχω πρόβλημα με αυτά. Και εγώ. Κάποιοι είχαν και με την επιχειρηματικότητα μόνο ως επιχειρηματικότητα. Η υγιής επιχειρηματικότητα και η προκοπή γενικά είναι αριστερή όρη. Δεν πρόκειται να τους δώσουμε στη δεξιά. Η αντίδραση «Α, είσαι επιχειρηματίας και πρέπει να είσαι δεξιός» και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με το που ακούει κεφάλαιο αλλάζει δρόμο, αυτό είναι μια προκατάληψη. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξαν ξεκάθαρα ότι είναι προκατάληψη. Θα έλεγε κανείς ότι με ένα αμερικάνικο τρόπο, το λέω πολύ γλυκά, προβάλλεις τα χαρίσματά σου. Τροτά σημεία δεν έχεις. Προφανώς. Ποια είναι? Ποιο είναι κάτι που προσπαθείς να ελέγξεις γιατί το θεωρείς τροτό σου σημείο? Είμαι κρυός. Δεν ξέρω πώς ζώδια. Με οροσκόπο. Μου έχω πει τροχό, νομίζω, δεν ξέρω. Το κρυό σημαίνει ότι μπαίνεις με πολύ φόρα στα πράγματα, αυτό είναι? Μπορεί να είμαι πολύ επίμονος. Ναι. Δεν είμαι δογματικός, αλλά είμαι πολύ επίμονος. Αυτό πολύ δεν είναι τροτό. Είναι σαν αυτό που ρωτάμε τους πολιτικούς. Τι ελάττωμα έχεις και λένε είμαι πολύ ειλικρινής. Είναι πολύ ξύλινος λόγος αυτός, ναι. Θέλω τι να σου πω. Θέλω να σου πω ότι... Είσαι ξεροκεφαλός. Όχι, δεν είμαι υπομονετικός, άμα ξέρω ότι χάνουμε το χρόνο μας σε μια συζήτηση. Ίσως και μια φορά να υψώσω και τον τόνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βελτιώσω. Να σου πω, την είχες από μικρό στην Πετριά, έτσι. Είχες γράψει κάποια στιγμή μια επιγραφή στο γραφείο σου, γραφείο πρωθυπουργού? Όχι, όχι ακριβώς. Ναι. Έλεγε, χτυπάτε την πόρτα του κοινολόγου και πρωθυπουργού. Ναι. Είχα κοινολόγος πρώτα, γιατί ήξερα όλες τις ράτσες των σκυλιών απ' έξω. Όλες τις ήξερα. Όπως ήξερα και τον περιοδικό πίνακα απ' έξω, στη χημεία. Συγγνώμη, πότε το έγραψες αυτό? Όταν ήμουν. Την πόρτα του κοινολόγου και πρωθυπουργού. 10 χρονών. 9 χρονών. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί τηλεθεατές θα πούνε: ωραία. 10 χρονών παιδί αγαπάει τα σκυλιά. Πολύ ωραίο. 10 χρονών παιδί σκέφτεται να γίνει πρωθυπουργός? Δεν διαφωνώ ότι ήμουν περίεργος. Mm. Δεν θα σου πω τώρα, δεν διαφωνώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να. Ας πούνε ότι θέλουν οι τηλεθεατές μας, αγαπάμε, αλλά εγώ αυτός ήμουνα. Mm. Και αυτός είμαι. Ούτε προϊόν marketing, ούτε περαστικός. Άσως να πω τη μάνα, θα έρθει ο λογαριασμός κάποια μέρα. Από όλους αυτούς τους ηγέτες του απέναντι χώρου, Μητσοτάκης, ο Γέρος Μητσοτάκης, ο Γέρο Καραμαλής, έχει ξεχωρίσει κανέναν? Σέβομαι την προσφορά του καθενός στον τόπο. Δεν νομίζω ότι όλοι κάνουν τα πάντα λάθος και οι άλλοι κάνουν τα πάντα σωστά. Προφανώς υπάρχουν και θετικά στην προσφορά του καθενός. Θες να πεις ένα θετικό του Καραμαλή? Ο Γέρο Καραμαλής, ο οποίος, όπως η έκφρασή σου, Γέρο Καραμαλής, ο οποίος έσπρωξε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει ένα πολύ μεγάλο θετικό για την Ελλάδα. Είσαι ευρωπαϊστής, λοιπόν. Πάρα πολύ. Ναι. Και θα ήθελα η Ελλάδα να είναι σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Σε όλους τους θεσμούς της και ειδικά στη δικαιοσύνη. Το μεγάλο ασθενή της χώρας μας. Είμαστε 27 στους 27. Για να είσαι 27 στους 27 σε απονομή δικαιοσύνης, στο ρυθμό απονομής δικαιοσύνης, πρέπει να προσπαθήσεις να το πετύχεις αυτό. Για να είσαι τελευταίος. Για να είσαι τελευταίος. Ναι.
Και βεβαίως το προσπαθούμε. Ναι. Ποιοι? Όσοι έχουν άσυλο από τη δικαιοσύνη, έμπρακτα. Οι έχοντες. Είναι ο μεγάλος ασθενής της χώρας. Γιατί στην επινίκεια τοποθέτησή σου δεν υπήρχε λέξη αριστερά? Τη λέξη αριστερά την έχω πει κάθε μέρα της καμπάνιας μου από την αρχή. Και έχεις πει όμως ότι η ιστορική προσωπικότητα που σε εμπνέει και κάποιος θα περίμενε να του πει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Μάρξ, το Λένιν, τέλος πάντων τον Μπελογιάννη, εσύ μου είπες ο Άλαν Τούρινγκ. Ο Άλαν Τούρινγκ είναι ένας από τους ήρωες της Ευρώπης, διότι αυτός ο άνθρωπος με την τεράστια πίεση που δέχτηκε κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το ένιγμα των, των Γερμανών και μπορέσαμε να κερδίσουμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Φαντάσου πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτό. Mm-hmm. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγήθηκε στην αυτοκτονία. Έχεις δεχτεί bullying? Όχι. Όχι. Ούτε με τον Τάιλερ στον δρόμο? Όχι, δεν είναι. Της Αμερικής μάλλον είναι πολύ όχι, δύσκολο. Δεν είναι, και στην Αμερική υπάρχει κάποια ομοφοβία και bullying, αλλά δεν έχουμε. Σου έχει τύχει? Όχι, μπορεί και μια φορά να, κάποιος να κοιτάει με στραβά μάτια, αλλά στο τέλος της ημέρας ξέρουμε ποιοι είμαστε. Mm-hmm. Ο Τάιλερ είναι ένα χρυσό παιδί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ. Όταν λες θα κάνουμε οικογένεια, τι εννοείς? Κάτι παραπάνω από την πανέμορφη σκλήτσα? Θεωρώ ότι είμαστε ήδη οικογένεια. Προφανώς. Η οικογένεια γίνεσαι όταν έχεις έναν συνάνθρωπο τον οποίο ευθυγραμμίζεσαι ψυχολογικά, αξιακά και δημιουργείς το οικοσύστημά σου. Δύο άνθρωποι που επιλέγουν την αγάπη είναι η οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Εγώ και ο Τάιλερ, ο Τάιλερ και εγώ, θα θέλαμε να επεκτείνουμε την οικογένειά μας. Θα θέλαμε να αποκτήσουμε δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Τα έχετε βαφτίσει κιόλας? Να κάνω. Κάποια μέρα ίσως να τα βαφτίσουμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά θα θέλαμε να είχαμε δύο αγόρια. Και θα θέλαμε... Με υιοθεσία. Με παρένθετη μητέρα. Παρένθετη. Γιατί θα θέλαμε η προσωπικότητα του καθενός μας... Να μεταφερθεί όσο μπορεί να μεταφερθεί. Στα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούμε να... Προφανώς αγαπάμε ένας τον άλλον, άρα να υπάρχει αυτή η συνέχεια. Και προφανώς είναι πολύ σημαντικό ότι άλλα ζευγάρια επιλέγουν την υιοθεσία και στα μάτια μου είναι εξίσου οικογένειες. Είναι η προσωπική επιλογή του καθενός. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για ζωές του κόσμου. Και επιτέλους πρέπει να το καταλάβει αυτό η κυβέρνηση. Και άμα θέλει νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, εμείς έχουμε καταθέσει ένα ως ΣΥΡΙΖΑ πριν από ένα χρόνο περίπου, να το ξαναστείλουμε. Ναι. Εδώ η Ρόδος και το κοιτοπίδημα. Δεν θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα διεξοδικά, αλλά είχατε πόσα χρόνια κυβέρνηση? Είχατε όλο τον χρόνο να το κάνετε και δεν το κάνετε. Έκανε λάθος ΣΥΡΙΖΑ που δεν το πέρασα. Ναι. Ενώ ότι μην εμφανίζεστε και ως άνθρωποι που δεν, έχετε κυβερνήσει. Το σύμφωνο συμβίωσης ήταν με τεράστια τομή. Ξέρω, το έχω ψηφίσει. Ναι. Αλλά λέω ότι και όλα αυτά τα πράγματα. Σωστά, που... ήσουν στη Βουλή. Ναι. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Όλοι έχουν κάνει λάθη, όλοι έχουν προσφέρει πολλά, μερικοί περισσότερο από άλλους. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέφερε πολλά το 2015-2019. Πολλά. Ήρωάς μου ο Μπάτμαν, μου είχες πει τότε, αρχές Μαΐου. Είχα ρωτήσει κινηματογραφικός ήρωας και μου απάντησες ο Μπάτμαν. Κοίταξε, πάντα μου άρεσε ότι κάποιος βάζει το κοινό καλό πάνω από, ξέρεις, τη ζωή που θα μπορούσε να ζούσε. Έχει και άλλα κοινά χαρακτηριστικά με σένα. Ο Μπάτμαν είναι αριστερός, Είναι πλούσιος, πολύ. Ο Μπάτμαν είναι μία φυσιονομία η οποία επιλέγει να βάλει τον εαυτό του εν κινδύνο ώστε να προσφέρει κάτι προς το κοινό καλό. Και το κάνει με τον δικό του τρόπο, χωρίς να έχει... υπερδυνάμεις. Έχει. Έτσι, τι έχει? Έχει κάποιος. Έχει την υπερδύναμη των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί εκείνη την εποχή. Ναι. Ναι. Δεν είναι υπερδύναμη. Είναι εργαλείο αυτό. Μακάρι να είχαμε όλοι μας
την υφαλιότητα να επιλέγαμε εργαλεία, κατάλληλα. Ξέρεις το μεγαλύτερο εργαλείο που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Και εντός της Ελλάδας και στους απόδημους. Εάν μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάπως να παράγουν πολιτική, να είναι στην κοινωνία, να καθαρίσει η χώρα από τους μηχανισμούς, θα δεις τι θα προκύψει μετά. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες και ειδικά στους συνανθρώπους μας που αυτή τη χρονιά έζησαν πόνο, απώλειες και να ξέρουν ότι τους σκέφτομαι. Και ξέρω την ευθύνη που μπορεί να έχει η θέση μου για εκείνους από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το podcast «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Το podcast αυτό βασίστηκε στους πρωταγωνιστές που προβλήθηκαν στην τηλεόραση του Α τον Οκτώβριο του 2023. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριάννα Χιονά. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.